Μαρίνο Σιζόπουλο, ο πρόεδρο του κινήματο Social Δημοκρατών. ΕΔΕΚ. Κύριε Σιζόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα, καλημέρα στου ακροατέ. Έχω παράπονο, Γιώργο, να μην ασθενεί από εσά. Ότι... Το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί, ναι, κύριε Ελιάδο, για το θέμα τη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από την πλευρά των ιατρών. Ναι. Καθώ επίση και το θέμα τη μοριοδότηση για την παρακολούθηση συνεδρίων και όλα τα υπόλοιπα. Και από εκεί και πέρα. Πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Και ο Ιατρικό Σύλλογο. Δεν πρέπει να ρωτήσω τον Ιατρικό Σύλλογο. Χρόνια πολλά βρίσκεται. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή χρειάζεται. Που κατ' επανάληψη το έχουμε μπει, αλλά κάποιοι περί άλλων υπνοτούν. Γιατί ο καθένα θέλει να κάνει τον ειδικό στην Κύπρο, ναι, για ζητήματα τα οποία δεν έχει τι ικανότητε, ούτε τι δυνατότητε, ούτε επιστημονική κατάρτιση. Είναι ακριβώ το θέμα του ισχυρού εποπτικού ελέγχου και για τι υπηρεσίε που προσφέρονται, για το πώ προσφέρονται υπηρεσίε και το πώ ακριβώ και οι δείχτε τη υγεία βελτιώνονται ή δεν βελτιώνονται μέσα από την παροχή του συγκεκριμένου συστήματο. Αυτό το έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη να γίνει. Αλλά δυστυχώ δεν θέλουν να το κάνουν ο καθένα για του δικού του λόγου. Ναι. Και από τη στιγμή που τίθεται τέτοιο ζήτημα και υπάρχει αυτό που ζητούν, τότε γιατί δεν τίθεται ζήτημα και στο θέμα πώ αντιμετωπίζουν κάποιοι συνάδελφοι, γιατί δεν είναι όλοι το ίδιο. Υπάρχουν και συνάδελφοι οι οποίοι πραγματικά κάνουν το παν για τον ασθενή του μέσα στο πλαίσιο του λειτουργήματο του. Αυτά όλα τα οποία βιώνουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια με το θέμα, κυρίω θα λυπούμε να το πω για συνάδελφου των προσωπικού γιατρού. Αλλά και το θέμα τη ηλικία που οποιοδήποτε μπορεί να εργοδοτείται για να προσφέρει τι υπηρεσίε του. Ναι. Και κάτω από ποιε συνθήκε. Εντάξει, θα φτάσουμε στον ηλικιακό ρατσισμό, έτσι. Δεν είναι θέμα ηλικιακού, ναι, ρατσισμού. Λυπούμε, δεν είναι θέμα ηλικιακού ρατσισμού. Ναι. Είναι θέμα ακριβώ επιβεβαίωση τη δυνατότητα και τη ικανότητα παροχή των υπηρεσιών. Mm-hmm. Έτσι. Καλά. Ένα γιατρό μπορεί να σταματήσει να είναι καλό γιατρό επειδή μεγάλωσε σε ηλικία. Όχι. Είναι γι' αυτό είπα, ναι, ότι πρέπει να γίνεται ο έλεγχο τη ποιοτική προσφορά υπηρεσιών. Ναι. Γιατί πρέπει να είναι σε μικρότερη ηλικία για να μην μπορεί να προσφέρει τι υπηρεσίε του για διάφορου λόγου, και άλλο μια μεγαλύτερη να προσφέρει. Να προσφέρει. Ναι. Έχει γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση. Ναι. Προχωρήσαμε σε οποιαδήποτε μορφή αξιολόγηση. Mm-hmm. Όχι. Γιατί όχι. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένω ότι το ζήτημα ακριβώ είναι ότι υπάρχει και ένα αριθμό γιατρών που πληρώνονται για ασθενεί που δεν το έχουν δει ποτέ. Να τεθεί ακόμα ένα ζήτημα. Ναι, αλλά οι ίδιοι γιατροί θεώρησαν, θυμάμαι τότε που γινόταν η συζήτηση, ο ΑΗ έλεγε να γίνει με ποσοστά, όπω είπε και ο κ. Λαμπρεαρδή πριν, ένα ποσό από την επίσκεψη. Εγώ είμαι από αυτού που είπα ότι να πληρώνεται με την επίσκεψη ο προσωπικό γιατρό. Ναι. Και να έχει και τη δυνατότητα ο ασθενή, αν θέλει, να πάει απευθεία στον ειδικό γιατρό και το βάλει και απορριφθήκε στην Βουλή. Μια μικρή αφού μπορεί να... τώρα να πάει απευθεία στον ειδικό με να πληρώσει, ναι. Ναι, αλλά είναι διαφορετικό το σύστημα. Εγώ όταν το είχα προτείνει, ήταν τελώς διαφορετικό. Και θέλω ένα ερώτημα. Ο προσωπικό σα ο γιατρό είναι στη Λευκοσία με εσά. Ναι. Είσαστε στην Πάφο. Και έχετε κάποιο πρόβλημα υγεία. Τι πρέπει να κάνετε. Θα πάω στις πρώτες βοήθειες. Θα πάω στις πρώτες βοήθειες, άμα είναι σοβαρό. Αλλιώς θα πάω όταν θα επιστρέψω στη Λευκοσία, θα πάω στον προσωπικό μου γιατρό. Για στις πρώτες βοήθειες, γιατί πρέπει τις πρώτες βοήθειες να τις έχει μόνο το δημόσιο νοσηλευτήριο. Μα αφού γίνονται διαβουλεύσεις τώρα για να ενταχθούν και τα ιδιωτικά. Γιατί γίνονται διαβουλεύσεις. Λόγω της άσκησης πίεσης που έκανα εγώ. Λόγω της νομάτευσης νομικής υπηρεσίας. Η νομοθεσία τι λέει, αυτοί όλοι που κόπτουν την επέτειρη νομοθεσία, τι κάνουν για την νομοθεσία. Την εφαρμόζουν όπως θέλουν. Ναι, κύριε Σιζόπουλε, αλλά λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα που μετά από δεκαετίες το βάλαμε να το εφαρμόσουμε. Σίγουρα έχει θέματα, ακόμα είναι τρία χρόνια. Κατερίνα, αυτά είναι θέματα που λύνονται αμέσως. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή η νομοθεσία λέει ότι ένα ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όταν εντάσσεται στο ΕΓΕΣΥ, πρέπει να εντάξει όλα τα τμήματά του. Γιατί τις πρώτες βοήθειες του δεν τις εντάσσει. Διότι αν τα υποχρεώναμε, δεν θα εντασσόταν κανένα νοσηλευτήριο. Γιατί θα εντασσόντουσαν. Και υπήρχαν διάφοροι τρόποι. Αλλά δεν τα εντασσούν για να μην έχουν το κόστος στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, να πληρώνει το κόστος στο δημόσιο νοσηλευτήριο, να ταλαιπωρείται ο ασθενής. Αλλά από την άλλη πλευρά, να επιτρέπουμε στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να είχαν και τμήμα. Εκτός του ΕΓΕΣΥ. Ναι. Γιατί οι άδειες τους είναι δύο. Όχι όλα, κάποια. Εντάξει, τώρα διορθώνεται αυτή η στρέβλωση. Κανέναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο δεν έχει δύο άδειες. Ναι. Μία είναι η άδεια του. Μία είναι η διαδικασία που την κρίνει. Δεν κύριε Σιζόπουλε, γιατί... το αιτιολόγησαν οι άνθρωποι του ΟΑΗ. Επειδή ήθελαν να ενταχθούν ιδιωτικά νοσηλευτήρια για να αρχίσει να λειτουργεί η δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ, έπρεπε να κάνουν κάποια παραχωρήσεις. Ποινές δικαιολογίες. Ναι. Ή την νομοθεσία, αν την εφαρμόζεις, δεν την εφαρμόζεις. Ή φέρνεις αλλαγή της νομοθεσίας. Ναι. Όταν λοιπόν είσαι παράνομος, ποιο είναι το κόστος το οποίο έχεις από την παρανομία την οποία κάνεις. Μιλούς σήμερα για τους γιατρούς. Έτσι. Για να μην δέχονται τις συνταγογράφεις. Διαβάστε καλά τι λέει η νομοθεσία. Δεν την εφαρμόζουν για διάφορους λόγους. Τι λέει η νομοθεσία.
Τι λέει, ότι ο δικαιούχος στο ΓΕΣΥ δικαιούται να απολαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες και τις καθορίζει. Προσωπικό γιατρό, ειδικό γιατρό, συνταγογράφηση, ναι, εργαστηριακές εξετάσεις, αναλώσιμα. Ο ασθενής μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Ναι. Στην Ελλάδα το ίδιο συμβαίνει. Γιατί πρέπει να του υποχρεώσεις εσύ ότι πρέπει μόνο αυτό, μόνο από τον γιατρό που είναι εντός του ΓΕΣΥ. Διότι δεν θα μπορεί να ασκεί έλεγχο ο ΑΗ στους γιατρούς εκτός ΓΕΣΥ. Πώς θα τους ασκήσει τον έλεγχο? Ο γιατρός εκτός ΓΕΣΥ μπορεί να θέλει να συνταγογραφήσει φάρμακα ακριβά εντός ΓΕΣΥ για χίλιους λόγους. Δεν θα του ανακαλύψει αν είναι εκτός ΓΕΣΥ, Κατερίνα. Κατερίνα, είμαι μέσα στο σύστημα και ξέρω ότι θα μου κάνει ένα μαθηματάκια από την Αττική και το σύστημα πώς δουλεύει. Γιατί αυτό που άσκησε πίεση για να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. Ναι. Έτσι, από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει ηλεκτρονική παρέμβαση των γιατρών και να ελέγχονται και αυτοί που είναι εκτός και συνταγογράφου. Και να σας ρωτήσω, αφού αυτό είναι παράνομο. Ένα λεπτό, κύριε Ζόπουλε, γιατί νομίζω δεν καταλάβατε την ερώτησή μου. Εγώ κατάλαβα την ερώτηση. Δεν κατάλαβα την απάντησή σας όμως. Μισό λεπτό, αφού, ναι, αφού είναι κάτι που είναι παράνομο να συνταγογράφουν γιατροί εκτός του ΓΕΣΥ, μπορεί να μου εξηγήσει ο ΑΗ γιατί πλήρωνε γιατρούς εκτός του ΓΕΣΥ για υπηρεσίες που πρόσφεραν υποτίθεται σε νοσηλευτήρια που ήταν εντός του ΓΕΣΥ και μάλιστα να καλύπτονται και οι εξετάσεις. Εντάξει, μην τα συνδυάζετε, αφού είπαμε ότι αυτό έχει γνωμάτε ο Γενικός Εισαγγελέας και διορθώνεται αυτή η στρέβλωση. Πάει αυτή η στρέβλωση. Τελειώνει. Ναι. Γιατί το εφαρμόσαν λάθος τότε? Άλλο αυτό. Επειδή εφαρμόσαν αυτό λάθος, πρέπει να εφαρμόσουμε λάθος και το θέμα της συνταγογράφησης. Γιατί η συνταγογράφηση δεν είναι λάθος. Ναι. Γιατί η συνταγογράφηση αυτό που θα βοηθήσει τον ασθενή. Σας ρώτησα πώς θα ελέξει ο ΑΗ γιατρούς στον ιδιωτικό τομέα εκτός ΓΕΣΥ που συνταγογραφούν εντός ΓΕΣΥ ακριβά φάρμακα, για παράδειγμα, για χίλιους λόγους. Δύο πράγματα. Ό,τι συμβαίνει και στην Ελλάδα, να σα αντιγράψουν για μερικά καλά που υπάρχουν και σε άλλες χώρες, αφού θέλουμε να αντιγράψουν σε άλλες χώρες. Και στην Ελλάδα, οι γιατροί εκτός του ΓΕΣΥ μπορούν να συνταγογράψουν φάρμακα του ΓΕΣΥ για να καλυφθούν. Γιατί ακριβώς υπάρχει δυνατότητα της ηλεκτρονικής συμμετοχής και αυτών των γιατρών στο σύστημα για να ελέγχονται. Ναι. Δεύτερο. Τα φάρμακα τα οποία θα καλύψει το ΓΕΣΥ είναι αυτά που είναι εντός του ΓΕΣΥ. Ό,τι είναι εκτός του ΓΕΣΥ δεν το καλύπτει. Έστω και να το συνταγογράψει οποιοδήποτε. Ακόμα και σήμερα γιατρός του ΓΕΣΥ να το συνταγογράψει. Ναι. Αν είναι εκτός του ΓΕΣΥ δεν το καλύπτει. Το ίδιο και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Αλλά αυτό που ναι, αλλά εντός ΓΕΣΥ έχει και ακριβά φάρμακα, κύριε Σιζόπουλε. Εάν τα έχουν εκτός τα ακριβά φάρμακα, θα είναι εκτός τα ακριβά φάρμακα. Εντάξει, αλλά ο γιατρός εντός ΓΕΣΥ που συνταγογραφεί φάρμακα έχει τον έλεγχο από τον ΟΑΗ αν συνταγογράφησε σωστά. Ο εκτός, με ποιο δικαίωμα ο ΟΑΗ θα πηγαίνει να ελέγχει τον ιδιώτη εκτός ΓΕΣΥ? Δεν τον ελέγχει από το σύστημα του, αν του συνταγογράφει φάρμακα εκτός, δεν θα τα καλύψει. Ένα πολύ απλό το ζήτημα. Μα πώς δεν θα τα καλύπτει, αφού θα τα έχει δώσει ήδη? Δεν θα τα δώσει όπως δεν τα δίνει σήμερα στον γιατρό του ΓΕΣΥ. Ποιος αποφασίζει την ώρα που έχει ανάγκη ο ασθενής να πάρει το φάρμακο το ακριβό ή το φτηνό? Ναι. Μιλούμε και να συνεννόμαστε. Ναι, ακριβώς αυτό λέω. Αυτή τη στιγμή ο ΑΗ έχει έναν κατάλογο από φάρμακα τα οποία τα καλύπτει. Ναι. Εάν το φάρμακο είναι εκτός αυτού του καταλόγου, δεν το καλύπτει οποιοδήποτε και δεν το γράψει. Είτε γιατρός εντός είτε γιατρός εκτός του ΓΕΣΥ. Ναι. Σε κάθε πράγματα. Ναι, αλλά αυτό μπορεί η φαρμακευτική αγωγή κάποιου να είναι 50 ευρώ και ας πούμε ο γιατρός εκτός ΓΕΣΥ να γράψει φάρμακα εντός ΓΕΣΥ των 500 ευρώ για χίλιους λόγους. Ποιος θα τον ελέξει, αυτό σας λέω. Σήμερα τον γιατρό εντός του ΓΕΣΥ ποιος τον ελέγχει? Υποτίθεται ότι έχει έλεγχο, κύριε Σιζόπουλε. Με το ίδιο σύστημα θα τον ελέγξει. Ναι. Και γιατί ένας γιατρός να μείνει εντός ΓΕΣΥ όταν θα έχει αυτό το δικαίωμα εκτός ΓΕΣΥ? Δεν θα μείνει κανένας. Γιατί ένας γιατρός εντός του ΓΕΣΥ να φύγει? Ναι. Επειδή να πηγαίνει ο ασθενής του και εκτός του ΓΕΣΥ. Ή άμα μπορεί να συνταγογραφεί εντός ΓΕΣΥ. Γιατί σήμερα δεν πάει. Σήμερα ναι. Ο ασθενής του δεν πάει εκτός του ΓΕΣΥ. Ναι. Έχετε την εντύπωση ότι αν γίνει αυτό θα ψηθεί ο αριθμός των ασθενών που πηγαίνουν εκτός του ΓΕΣΥ? Ναι, και θα μπορεί, γιατί όχι. Όταν πληρώσει την επίσκεψη, ποιος θα υποφεληθεί? Είναι το σύστημα που να υποφεληθεί. Ναι. Ποιος θα υποφεληθεί? Που σήμερα πληρώνει τον προσωπικό γιατρό και πληρώνει και τον ειδικό γιατρό στη συνέχεια για το ίδιο πράγμα. Μα η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ είναι ότι να πηγαίνουμε στον προσωπικό γιατρό για να αποφεύγουμε τις πολλές επισκέψεις στους ειδικούς γιατρούς και τις συνταγογραφήσεις σε MRI κλπ. Αυτή είναι η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Ναι. Και για να προλαβαίνουμε ασθένειες που κάποιος δεν έχει τα χρήματα να πάει στο γιατρό και επιδεινώνεται η κατάστασή του. Ναι. Σήμερα έχετε δει πόσο είναι το ποσοστό των παραπομπών? Ναι. Είναι, προσπαθούμε να το βελτιώσουμε αυτό το σύστημα, κύριε Σιζόπουλε. Επειδή δεν τα καταφέρνουμε ή δυσκολευόμαστε, ναι, πρέπει να το ξυλώσουμε. Όχι, δεν θα το ξυλώσουμε. Δεν είναι σωστή αυτή η φιλοσοφία? Να το βελτιώσουμε, θέλουμε. Ποια είναι η βασική φιλοσοφία του ΓΕΣΥ, κύριε Ελιανού? Ελεύθερη επιλογή γιατρού και νοσηλευτηρίου. Ναι.
Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία. Πετε μου πώς επιτυχάνετε αυτό. Mm. Όταν σήμερα στη Λεμεσό, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν γαστρεντερολόγοι εντός του συστήματος και έχεις ένα γαστρεντερολόγο, μπορεί να τι θα κάνεις. Ναι. Θα περιμένεις να πας στη Λευκοσία, στην Πάφο, στη Λάρνακα μετά από 6 μήνες για να σε δει ο γιατρός. Ο τρόπος είναι να ξυλώσουμε αυτή τη φιλοσοφία. Όχι, ο τρόπος δεν είναι. Να βελτιώσουμε την προσφορά υπηρεσιών στον πολίτη. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος. Και κυρίως σε ποιον πολίτη, σε αυτόν που δεν έχει χρήματα. Γιατί αυτός που έχει χρήματα θα πληρώσει. Αυτός που, που έχει χρήματα θα κάνει ασφάλεια. Όχι, κύριε Ζωμπολέ, αυτός που έχει χρήματα, άμα μπορεί να παίρνει τα φάρμακα του εντός δικαιοσύνη, αλλά να πηγαίνει σε γιατρό ακριβό εκτός δικαιοσύνη, θα προετοιμά το γιατρό εκτός δικαιοσύνη. Γι' αυτό θα φύγουν οι καλοί γιατροί, θα βγουν εκτός δικαιοσύνη. Αφού θα μπορούν να παίχουν την πελατεία του στους πλούσιους και να δίνουν και φάρμακα εντός δικαιοσύνη. Είπαμε ότι θα κάνουμε ένα σύστημα οριζόντιο για όλους. Συγγνώμη, γιατί όταν έκαναμε τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια να πηγαίνει και να πληρώνει το γεσί, όλη την προχειρητική σου εξέταση, αλλά πριν όταν να χειρουργήσει ιδιωτικά για να καλύψει ασφάλεια μόνο το χειρουργείο, και όλα τα υπόλοιπα έξω να καλύψει το γεσί, τι ήταν αυτό. Ναι. Έκαναν τίποτα, έδρωσαν τα αυτήν του. Ναι. Ωραία. Τώρα μπαίνει ένα θέμα. Οι οργανωμένες συνέλευσεις βάλουν και ένα ηθικό θέμα. Είστε πολιτικός, προβουλευτής, πρόεδρος κόμματος, γιατρός και βάζετε ένα θέμα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα σας, διότι είστε εκτός γεσί. Δεν έχετε τεταχθεί. Όχι, γιατί τα συμφέροντα των ασθενών, κύριε Ελιάδη, μπορούν να εξυπηρετήσουν. Οι οργανωμένες ασθενείς υπερασπίζονται τα συμφέροντα των ασθενών. Αυτό είναι θέμα των ίδιων. Εγώ ξέρω τι γίνεται. Ναι. Και εγώ δεν έχω καμία ανάγκη. Αν ήθελα και εγώ, ας πούμε, μπαίνα και εγώ στο γεσί. Εντάξει, δεν ξέρουν το 95% των γιατρών που είναι στο γεσί, δεν ξέρουν τα συμφέροντα των ασθενών. Γιατί εγώ δηλαδή, επειδή είμαι εκτός του γεσί, δεν ξέρω τα συμφέροντα των ασθενών. Έλατε στο γιατρό μου να δείτε. Ναι, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος όμως, είστε εκτός γεσί. Δεν είναι καθόλου θέμα συμφέροντος. Είναι θέμα εξυπηρέτηση του ασθενή. Ναι. Και εγώ σας λέω, είσαστε στη Λεμεσό και έχετε ένα γαστρεντερολογικό πρόβλημα. Και θέλετε γαστρεντερολόγο, τι θα κάνετε. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν γαστρεντερολόγοι στη Λεμεσό. Κύριε Σιζόπουλε, να σας δώσω τηλέφωνα, λέει ο ακροατής. Βεβαίως, πάρτε τηλέφωνο και κλείστε ραντεβού, να μου πείτε πού θα κλείσω ραντεβού. Ναι. Πάρτε ένα τηλέφωνο και κλείστε μου ραντεβού. Εννοείται ότι υπάρχει λίστα εντός γεσί. Εκτός γεσί δεν υπάρχει λίστα. Όχι, δεν υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει. Γιατί θα τηλεφωνήσεις του γιατρού που είναι εκείνη τη στιγμή ενδεχομένως ελεύθερος και θα τις υπηρετήσει. Υπάρχει κανένα σύστημα στον κόσμο υγείας που να μην έχει λίστα. Δεν είχε Κύπρος λίστες στον ιδιωτικό τομέα και τις έκανε. Όχι, είχε τραγικές λίστες. Ξεχάσατε, κύριε Σιζόπουλε. Στον δημόσιο τομέα. Και στον ιδιωτικό πάντα υπήρχαν οι λίστες, κύριε Σιζόπουλε. Αρρωστούμε κι εμείς. Κυρία Ηλιάδου, δουλεύω 35 χρόνια στην Κύπρο. Μια δουλειά ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Πραγματικά, μαθήματα για την ιατρική δεν δέχομαι από κανένα. Όχι, κύριε Σιζόπουλε, να δέχεστε, γιατί είμαστε ασθενείς και έχουμε εμπειρία, κύριε Σιζόπουλε. Και ξέρουμε από. Μην μου λέτε να μιλάτε από καθέδρα. Είμαι γιατρός και δεν μπορεί να μιλά κανένα άλλος. Πάρτε ένα τηλέφωνο τώρα και κλείστε σε έναν ενδοκρινολόγο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα και κλείστε ραντεβού. Του ιδιωτικού ή του γεσί. Του γεσί. Και του γεσί και του ιδιωτικού έχουν λίστες, κύριε Σιζόπουλε. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό, ναι. Αφού τον ιδιωτικό τον έχουμε, τους εκτός γεσί τους έχουμε στιγματισμένους. Ναι. Πάρε τώρα στο γεσί. Όχι, δεν είναι καθόλου στιγματισμένοι. Είναι επιλογή τους και έχουν και πάρα πολύ πελατεία, γι' αυτό υπάρχουν και λίστες. Πάρε λοιπόν, έναν νευρολόγο. Άρα δεν θεωρείτε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος μεταξύ του πολιτικού Σιζόπουλου και του γιατρού Σιζόπουλου που είναι εκτός γεσί. Όχι. Εξυπηρέτηση των ασθενών που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Ο όρκος μου είναι για τον ασθενή. Ναι. Δεν είναι για τον γιατρό. Γιατί μόνο. Μείνατε εκτός γεσί. Γιατί το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι ως έναν άτομο που οι ώρες που ασχολούμαι την ιατρική είναι ελάχιστες, δεν μπορώ να ικανοποιήσω τις ανάγκες αυτών που θα θέλουν να τους εξυπηρετήσω. Αυτή είναι η συνείδησή μου. Ναι. Δεν δουλεύω 60 ώρες την εβδομάδα. Ο λόγος είναι οι ώρες εργασίας σας, όχι το ότι δεν είναι καλό σύστημα το γεσί. Όχι. Εγώ σήμερα δουλεύω 18 ώρες την εβδομάδα, 15 ώρες την εβδομάδα. Πολλές φορές ολόκληρη εβδομάδα δεν δουλεύω λόγω των υποκλειδικών υποχρεώσεων. Ναι. Ποια είναι η ευθύνη μου απέναντι στου ασθενεί μου, ναι. Που δεν θα πάρω σε εξυπηρετήσω. Μέχρι τώρα μας τα λέγατε λίγο διαφορετικά για τον λόγο που δεν μπαίνατε στο γεσί. Πάντα έτσι τα έλεγα. Πάντα έτσι τα έλεγα, αλλά κάποιοι τα εκλάμβαναν όπως ήθελα. Πάντα έτσι τα έλεγα. Ωραία. Και συγγνώμη, όταν επειδή είμαι γιατρός και δεν έχω δικαίωμα να κάνω προέδρο ασθενής, του πάστε και το ίδιο με τους δικηγόρους. Να μην νομοθετούν οι δικηγόροι. Μα το είπα πριν, επειδή έχει πρόβλημα. Ποιος θα κάνει τους νόμους. Ναι. Εντάξει, αλλά. Αφρικά, επειδή ακριβώς η στάση και η συμπεριφορά μου είναι εναντίον συμφερόντων που κάποιοι προωθούν αυτό το πράγμα, να πούμε, του ενοχλεί. Το ξέρω. Θα βρούμε 500 δικαιολογίες. Ναι. Δικαιολόγησε κανένας, γιατί αφού οι επιστήμονες και οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν την εμπειρία
Έχουν κάνει ένα σφαιρικό προϋπολογισμό για 920 εκατομμύρια σε πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Μπορεί κάποιο να μου πει γιατί τον πρώτο χρόνο τη πλήρη εφαρμογή πήγαμε στο 1 δισεκατομμύριο 316 εκατομμύρια. Καλά, το είπαμε χίλιες φορές για ποιον λόγο. Γιατί ξεκίνησε ένα σύστημα και τις τρευλώσεις προσπαθούσαμε στη συνέχεια να τις βρούμε. Μας βρήκε και η πανδημία, τα πράγματα δεν ήρθαν η έτσι. Η πανδημία αντίθετα ναι. βοήθησε να, μειωθεί το κόστος. Ναι, όταν εμείς του λέγαμε να αποτυπωθεί. Αφού μειώθηκε και, και η εισφορά, κύριε Σιζόπουλε. Μειώθηκε και η εισφορά. Το ξεχάσατε. Εγώ ρωτώ κάτι. Ναι. Όταν του είπαμε από την αρχή, βάρτε σχηρόν υποπτικό μηχανισμό. Ναι. Γιατί δεν τον έχουν βάλει τον υποπτικό μηχανισμό. Εντάξει, το βάζουν τώρα. Α, το βάζουν τώρα. Εντάξει, το βάζουν τώρα. Μετά, όταν τα λέει των υστέρων, α πούμε. Όταν τα λες, όταν είμαστε προμηθεί, α πούμε, είμαστε στιγματισμένοι. Ναι, είμαστε, αλλά άλλο αυτοί, να ασκήσουμε κριτική, γιατί δεν υπάρχει αποτελεσματικό έλεγχο, και άλλο να ξυλώσουμε τη φιλοσοφία του. Γιατί αυτό προσπαθώ να σα πω. Τη φιλοσοφία την ξύλωσαν ναι. αυτοί που προσπαθούν να εφαρμόσουν. Όταν σήμερα η νομική υπηρεσία του κράτου έρχεται και λέει, είσαστε παράνομοι σε αυτά που εφαρμόσετε, ποιο έλαβε μέτρα. Mm-hmm. Εγώ, σήμερα, αν παρανομήσω οτιδήποτε, θα μείνω χωρί κόστο. Ωραία. Επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε, να σα ρωτήσω μια κουβέντα. Οποιοδήποτε πολίτη σήμερα, αν παρανομήσει. Τι, δεν θα έχει κόστος. Mm-hmm. Όταν σήμερα συνειδητά κάποιοι παρανομούν, ποιο είναι το κόστος τους. Ναι. Και επιβεβαιώνεται. Θα το λύσουμε. Πότε θα το λύσεις. Μα άρχισε ήδη, άρχισαν ήδη οι αποτελεσματικοί έλεγχοι. Έχουν στείλει, ο ΑΗ έχει στείλει γιατρούς στο δικαστήριο κλπ. Έχουν αποβάλει γιατρούς από το σύστημα. Τι. Τίποτε. Το φαγόποντι είναι τεράστιο και το ξέρουν πάρα πολύ. Ναι. Πότε αποφασίζει η ΔΕΚ για τον υποψήφιο που θα στηρίξει στις προεδρικές? Εμείς, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, θα ολοκληρώσουμε κάποιες διερευνήσεις και κάποιες συζητήσεις, κυρίως με Δίκο και με κάποια άλλα κόμματα που βρίσκονται στον χώρο εκτός του κυβερνητικού σχήματος, για να καταλήξουμε στις δικές μας αποφάσεις. Τα σενάρια από εκεί είναι... πέρα, από εκεί και πέρα οι αποφάσεις μπορεί να ληφθούν μέχρι το τέλος του Μάη, μπορεί να ληφθούν και εντός Ιουνίου. Να. Αυτό να αντιλαμβάνεστε ότι εξαρτάται πάρα πολλές φορές και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα από τη μία, αλλά και από το θέμα των εξελίξεων όσον αφορά το προεκλογικό σκηνικό. Τι είναι, δεν η περιραίουσα, εννοείται τι ακριβώς. Δεν έχει διαμορφωθεί ακόμα το προεκλογικό σκηνικό. Βλέπουμε ότι υπάρχουν υποψηφιότητες, μπορεί κάποιες να τα αποσυρθούν, μπορεί κάποιες υποψηφιότητες να παραμείνουν. Να υπάρχει ενδεχόμενο να προσθεθούν κάποιες υποψηφιότητες. Οπότε εμείς είμαστε υποχρεωμένοι προσεκτικά να διερευνήσουμε όλα τα σενάρια τα οποία σήμερα υπάρχουν για να λάβουμε την καλύτερη δυνατή απόφαση όπως την εκτιμούμε εμείς. Και αν αποσυρθεί, ποια υποψηφιότητα που εξετάζει η ΔΕΚ μπορεί να αποσυρθεί? Δεν μπορώ να πω ότι εξετάζουμε κάποια συγκεκριμένη υποψηφιότητα που μπορεί να αποσυρθεί. Είπαμε ότι υπάρχουν διάφορες υποψηφιότητες. Μπορεί κάποιες από αυτές να αποσυρθούν, μπορεί κάποιες να αποσυρθούν. Και βγαίνει έδαφος η κυβέρνηση εθνικής ευρείας αποδοχής. Αυτό είναι κάτι που δεν εξαρτάται μόνο από μας. Το συζητάει η ΕΔΕΚ αυτό, το ευρείας αποδοχής. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι και στο παρελθόν από την πλευρά της ΕΔΕΚ είχαμε θέσει τέτοια ζητήματα, τα οποία για διάφορους λόγους κάποια κόμματα δεν ήθελαν να την ακολουθήσουν. Ναι, τώρα όμως το συζητάτε. Άρα δεν εξαρτάται μόνο. Γι' αυτό αργείτε να πάρετε απόφαση. Όχι, είναι διάφορα ζητήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Είπαμε από την αρχή και μάλιστα στην ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση που είχαμε κάνει στις 20 του περασμένου Μάρτη, ότι εμείς θα περιμένουμε να διαμορφωθεί το τελικό εκλογικό σκηνικό, να δούμε ακριβώς τις προθέσεις και άλλων κομμάτων που εν δυνάμει μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί τους, αν υπάρχει αυτή η προοπτική της συνεργασίας ή όχι, όπως είναι για παράδειγμα το Δημοκρατικό Κόμμα, ναι. και ανάλογα θα αποφασίσουμε. Στο τραπέζι των ενδοκομματικών συζητήσεων σας στην ΕΔΕΚ είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης? Στο τραπέζι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο προτάσεις όπως τις έχει καθορίσει η ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση του κόμματος. Η μία πρόταση είναι να διερευνήσουμε κατά προτεραιότητα τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα κόμματα, γι' αυτό ήδη ξεκινήσαμε και είχαμε τις επαφές με τον Δίκο. Αν αυτή η συμφωνία καταλήξει, θα δούμε στη βάση ποιου υποψηφίου ενδεχομένως, και εκεί θα συζητήσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις και για τους υποψηφίους. Ναι. Και το δεύτερο, εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, δεν αποκλείεται και η αυτόνομη καθόδος. Ναι. Χριστοδουλίδης, Αβέροφ Νεοφύτου, Παυρογιάννης, συζητάτε αυτά τα τρία ονόματα? Ήδη έχουμε ξεκαθαρίσει ότι για υποψηφίους και είχαν μπει για Γιώργο Αβέροφ, οι οποίοι έχουν ανακοινώσει το πρόγραμμα της δημοσιότητας, χωρίς προηγουμένως να υπάρχει οποιαδήποτε διαβούλευση μαζί μας, δεν υπάρχει τίθεται θέμα υποστήριξη. Ναι. Καλά, ο Χρυσοδουλίδης δηλώνει συναγερμικός, ανεξάρτητος συναγερμικός και ομοσπονδιακός. Η ΕΔΕΚ συζητά επειδή δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα ακόμα. Αυτό δεν είναι θέμα το οποίο θα το αποφασίσει ο Σοπουλός. Είναι θέμα που θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κομμάτου. Ναι. Αλλά σας έχω πει ότι πρώτα θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει για δημόσια, σύγκλησης
συνεργασία, συμπόρευση πρώτα με το Δημοκρατικό Κόμμα. Ναι. Εάν αυτόν καταστεί δυνατόν, τότε θα συζητήσουμε στη βάση του υποψηφίου θα προχωρήσουμε και ενός προγράμματος που έχουμε προσυμφωνήσει. Εάν όχι, το τονίζω, δεν αποκλείεται ούτε και η αυτονομική καθόδος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιζόπουλε. Καλή συνέχεια.